Καθηγητής μικροβιολογίας του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ο κύριος Αλκιβιάδης Βατόπουλος είναι κοντά μας. Καλημέρα, κύριε καθηγητά. Καλημέρα σας, καλημέρα. Για να μας λύσετε όλες τις απορίες, γιατί αρχίζουμε τώρα να έχουμε απορίες στην άρση. Στο πώς γίνεται η άρση πια. Έθεσε και ο Άρης ένα θέμα πριν, ας πούμε, για τις παραλίες. Εκεί τα πράγματα, ξέρετε, επειδή δουλεύει πάρα πολύς κόσμος, υπάρχει θέμα στις παραλίες. Δηλαδή, το τι αίρεται, πώς αίρεται, ποιους αφορά κτλ. Γιατί αίρεται τμηματικά και αργά και βασανιστικά, κύριε Βατόπουλε. Γιατί δεν πάμε λοιπόν σε μια πιο γενικευμένη άρση τώρα στις παραλίες πια. Σε καλό επίπεδο. Είμαστε, ο κόσμος έχει πειθαρχήσει, έχει κατανοήσει τα μέτρα. Τι λέτε? Κοιτάξτε, σιγά σιγά θα γίνει και αυτό. Γιατί έχουμε πει ότι θέλει μια διαδικασία. Είναι ότι όταν έχει σπάσει το πόδι σου, δεν τρέχει μαραθώνιο αμέσως. Πα σιγά σιγά να βάλουμε το γύψο, να βγάλουμε το γύψο κτλ. Νομίζω είμαστε σε μια καλή διαδικασία άρσης των μέτρων. Πραγματικά ο κόσμος γενικά πειθαρχεί. Οι εξαιρέσεις επιβεβαιώνουν τον κανόνα γενικά. Τουλάχιστον και εγώ που κυκλοφορώ στα μαγαζιά, στα σούπερ μάρκετ, στις τράπεζες από εδώ από εκεί, βλέπω ότι υπάρχει μια διαδικασία. Μια προσοχή έτσι. Χαλάρωση δεν βλέπετε, κύριε καθηγητά? Κοιτάξτε, και χαλάρωση λογικό είναι, ανθρώπινο είναι. Δηλαδή δεν είμαστε και στρατιώτες, δεν είμαστε και πεζοναύτες να είμαστε πειθαρχημένοι έτσι. Άνθρωποι είμαστε. Λογικό είναι. Εγώ είμαι ευχαριστημένος γενικά με τον τρόπο που γίνεται. Δεν ανησυχείτε δηλαδή, λέτε, μήπως δυσκολέψει το πράγμα? Γιατί είδαμε τώρα σε μια περιοχή, ας πούμε, του τουρισμού που ξεκίνησαν, που ξεκινάνε ή που έρχονται κάποια αεροπλάνα, εμφανίστηκε χθες το πρόβλημα. Α, κοιτάξτε, το άνοιγμα των συνόρων είναι άλλη ιστορία. Εκεί είναι το μεγάλο στοίχημα. Εκεί είναι σαφώς ότι υπάρχει κίνδυνος. Είναι σαφές ότι ανέβοντας τα κίνδυνα, ο πληθυσμός της Ελλάδας θα αντιμετωπίσει κίνδυνο. Αυτό το ξέρουμε, είναι σαφές. Από την άλλη τη μεριά, δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς όφρον που να λέει ότι τα σύνορα δεν πρέπει να ανοίξουν. Τα μέτρα ελέγχου, ωστόσο, επαρκούν, ναι, που κοιτάξτε, έχουμε σχεδιάσει. Θα έρθουμε σε αυτό. Σε αυτό. Καταρχήν, έχουμε διάφορα όπλα. Το πρώτο είναι το περίφημο τεστ στα σύνορα, στους εισερχόμενους, το οποίο μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Τα έχουμε πει με pool test, ξέρω, και τα λοιπά, μην τα ξαναλέμε. Το δεύτερο είναι ένα σύστημα πολύ στενής επιτήρησης και γρήγορης διάγνωσης τυχών κρουσμάτων και απομόνωσης. Γιατί είναι άλλο πράγμα ένας άνθρωπος να αισθανθεί σήμερα ότι δεν νιώθει άσχημα, να διαγνωστεί σήμερα και να απομονωθεί σήμερα, και άλλο πράγμα να νιώσει σήμερα άσχημα, να διαγνωστεί μετά από 5 μέρες και να απομονωθεί μετά από άλλες 5 μέρες. Οπότε θα έχει κυκλοφορήσει, ωστόσο, λέτε. Ακριβώς, ακριβώς. Η όσο το πιο γρήγορη διάγνωση και απομόνωση. Αυτό δεν πρέπει να το αποφύγουμε όμως, κύριε καθηγητά, όπως καταλαβαίνουμε. Την πιθανότητα να ξεφύγουν κρούσματα δεν μπορεί να την αποκλείσουμε, έτσι δεν είναι? Φυσικά. Είναι σαφές ότι και κρούσματα θα έχουμε περισσότερα από όσα έχουμε τώρα. Το εισαγόμενα. Μην έχουμε πολλά. Εκεί είναι το θέμα. Ποιος είναι δηλαδή ο διαχειρίσιμος αριθμός, κύριε Βατόπουλε? Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι αντιμετωπίζουμε ένα κίνδυνο, τον οποίο είμαστε υποχρεωμένοι, ναι, να πάρουμε ως κοινωνία, εφόσον θέλουμε. Και δεν είναι μόνο ο τουρισμός, με την έννοια να έρθουν οι τουρίστες να πάνε στη Σύφνο και να αφήσουν τα λεφτά τους. Είναι η επικοινωνία, η γενικότερη επικοινωνία. Είναι οι φοιτητές, οι επιστήμονες, οι businessmen, οι οποιοδήποτε. Mm-hmm. Αυτό θα φέρει ένα κίνδυνο, είναι σαφές. Απλώς πρέπει να στήσουμε έτσι το σύστημα επιτήρησης, διάγνωσης και αντιμετώπισης, ώστε αυτός ο κίνδυνος να είναι δυνατόν μικρότερο. Κύριε Βατόπουλε, και επί αυτού εργαζόμαστε τώρα. Μπορεί να γίνει μια σύγκριση με την κοινή γρήπη. Δηλαδή το καλοκαίρι, τέτοια εποχή, τα κρούσματα κοινής γρήπης πόσα είναι? Για να κάνουμε... Ελάχιστα. Αλλά βλέπετε ότι ο κοροναϊός... Ας πούμε, το Κατάρ γιατί να έχει γρήπη ή κοροναϊό? Βλέπετε, ήρθε ξαφνικά από το Κατάρ, από το, ξέρω εγώ, από τη Μέση Ανατολή, ήρθανε κρούσματα. Γιατί να έρθουν από εκεί και να μην έρθουν στην Ινδία? Εκεί που έχει ζέστη, ναι, λέτε, για παράδειγμα. Ναι, αλλά μήπως ήταν τράνζιτ, δεν ξέρω. Αυτή η πακιστανική σιπικότητα σαν να ζούσαν στο Κατάρ. Δεν ήρθανε από τη Σουηδία. Ήρθανε από χώρες που έχουν ζέστη. Αυτό. Εκείνο που θέλω να πω. Οπότε αυτό λέτε ότι είναι ανησυχητικό, κύριε Βατόπουλε, γι' αυτό? Το λέτε ότι δεν μειώνεται, ας πούμε, η ένταση του ιού το καλοκαίρι? Φαίνεται ότι μειώνεται διαφορετικά από ό,τι μειώνεται της γρήπης. Αυτό λέω. Μάλιστα. Και στη Μέση Ανατολή η Αίγυπτος έχει πάρα πολλά κρούσματα και έχει ζέστη.
Τώρα βέβαια ξεκινάει στο νότιο ημισφαίριο που είναι αντίστροφα τα πράγματα, αλλά δεν υπάρχει ταύτιση γρίπης με κορονοϊό. Αυτό σημαίνει, κύριε Βατόπουλο, όπως το λέτε, ότι μπορεί και το δεύτερο κύμα να έρθει και μέσα στο καλοκαίρι, στο τέλος του καλοκαιριού, ας πούμε. Ας ελπίσουμε, να το πω διαφορετικά. Πιστεύω ότι λαμβάνοντας, κάνοντας όλη αυτή την προσπάθεια έγκαιρης διάγνωσης, διάγνωση στα σύνορα κλπ. Δεν θα έχουμε τέτοιου είδους πρόβλημα μέσα στο καλοκαίρι. Γιατί κάποια στιγμή πρέπει και οι γιατροί να πάρουν άδεια εδώ που τα λέμε. Ναι, ασφαλώς. Γι' αυτό το συζητάμε και εμείς εδώ. Αλλά γενικά αυτό το χθεσινό μας δημιούργησε ανησυχία, κύριε καθηγητά. Δηλαδή το χθεσινό από την Τόχα. Το συζητήσαμε, ήταν live. Ήμασταν εν συνεδριάσει στην Επιτροπή και το αντιμετωπίσαμε live. Εκείνη την ώρα μας πήρε ο Τσιόδρας, έχουμε θέμα και το συζητήσαμε. Πραγματικά θα έχουμε τέτοια περιστατικά. Και άρα το σύστημα διάγνωσης στα σύνορα με ένα τρόπο που θα δούμε ποιος είναι ο καλύτερος, αυτό συζητάμε αυτόν τον καιρό, συν την επιδημιολογική επιτήρηση των δυνατών πιο... Αυτό θα έχει δύο επίπεδα, κύριε καθηγητά, δηλαδή άλλη αντιμετώπιση από χώρες που είχαν βαριά προβλήματα και άλλη αντιμετώπιση που... χώρες που το πέρασαν ελαφρύτερα. Ναι, έτσι πάει να γίνει και είναι λογικό. Έτσι πάει να γίνει. Δηλαδή τα κρούσματα της Ελλάδος είναι ανησυχητικός αριθμός. Το θέμα δεν είναι τα κρούσματα τα οποία είναι τα ορφανά που λέμε. Τα οποία είναι 1-2, δεν είναι ελάχιστα. Αλλά είναι αυτό ότι σιγοβράζει, δηλαδή υπάρχει από κάτω. Σε ό,τι αφορά, κύριε καθηγητά, την ιστορία των εκκλησιών, ακούσαμε και παρουσιάσαμε και νωρίτερα τους νέους αριθμούς, τέλος πάντων. Περισσότερος κόσμος θα μπορεί από εδώ και πέρα να μπαίνει μέσα στις εκκλησίες, πάλι με μέτρα. Έχει πάει καλά το άνοιγμα των εκκλησιών μέχρι τώρα, αν κρίνουμε εκ του αποτελέσματος? Νομίζω ναι. Νομίζω γενικά ότι έχει ανοίξει στην Ελλάδα έχει πάει καλά. Δεν έχουμε αντιμετωπίσει κάποια επιδημία κάπου, δεν έχουμε εντοπίσει κάτι να συζητήσει. Ξέρω εγώ, πήγανε κάποιοι όπως στη Γερμανία που πήγανε κάποιοι στην εκκλησία, ναι, και κολλήσανε όλοι. Πήγανε κάποιοι, ξέρω εγώ, κάπου και κολλήσανε. Δεν έχουμε δει κάτι τέτοιο. Αν πάρουμε το κακό σενάριο που τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά, έρχεται ένα δεύτερο κύμα και εν πάση περιπτώσει αρχίζει να ξεφεύγει το πράγμα και να αυξάνονται τα κρούσματα. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θα ξανακλείσει, κύριε Βατόπουλε? Αυτό εξαρτάται πού θα είναι τα κρούσματα αυτά. Δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό το ερώτημα. Εξαρτάται... Υπάρχει κάποιο πεδίο που θεωρείτε εσείς οι επιστήμονες πιο επικίνδυνο, για να το πω διαφορετικά? Κοιτάξτε, τώρα το καλοκαίρι σχολεία δεν θα υπάρχουν έτσι κι αλλιώς. Θα κλείσουν σε ένα μήνα. Όπου υπάρχουν μεγάλες συγκεντρώσεις διαφορετικών ανθρώπων. Ας πούμε, αυτό είναι το... Μάλιστα. Από ό,τι καταλάβαμε πάντως, εσείς ετοιμάζεστε για διακοπές, κύριε καθηγητά. Αυτό κατάλαβα, ότι έχετε ανάγκη διακοπών και εσείς. Έτσι δεν είναι? Όλοι νομίζω οι επιστήμονες. Τι να κάνουμε, κάποια στιγμή πρέπει να ηρεμήσει το... Το κακό με εσάς τους καθηγητές τώρα, ξέρετε ποιο είναι? Επειδή σας γνωρίζει πλέον ο κόσμος, έχετε γίνει τηλεοπτική στα... Τα απαντάτε στην παραλία. Υπάρχει ένα θέμα στην παραλία, θα σας κοιτάνε στο μικροσκόπιο, όλοι θα σας έχουν. Να δω τι κάνει ο Βατόπουλος. Αυτό είναι πρόβλημα. Σας διαβεβαιώ, ισχύει. Πάω στο σούπερ μάρκετ και με ακριοκοιτάζουν όλοι, μην τυχόν κάνω κάτι στραβά. Και είναι ωραία, μια που είπατε προβλή. Αυτό. Κάθηκε ιδιωτικότητα, κύριε καθηγητά. Τέλος ιδιωτικότητα. Τίποτα. Πραγματικά έχω γίνει σαν στάρ του σινεμά. Έτσι. Και είναι κάτι το οποίο δεν το επιδίωξα. Φυσικά. Αλίμονο. Με βάση αυτά που συζητούν οι επαγγελματίες, το κλείσιμο, μάλλον είναι δεδομένο ότι κάτι θα κλείσει. Για το χειμώνα, λες τώρα. Όχι, ναι. Και για το καλοκαίρι. Αν δηλαδή συνυπάρχουν οι λόγοι, υπάρχει, πώς να το πω, απόλυτη συμφωνία στο ότι θα κλείσει αυτός ο χώρος. Κοιτάξτε, θα ελπίσουμε ότι θα γίνουν αυτό που λέμε χειρουργικές ενέργειες, είτε με αραίωση πληθυσμού, είτε με κλείσιμο, με οτιδήποτε. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να προβλέψω πώς ακριβώς θα γίνει. Ούτε να το προσδιορίσω. Θέλω έτσι να δημιουργώ σωστά. Μια συζήτηση εκ του μειόντος. Δηλαδή πάμε καλά για να ανακεφαλώσουμε. Μέσα πάμε καλά που λέγαμε και παλιά. Μέσα πάμε καλά. Παλιά πήγαμε έξω. Τώρα πάμε μέσα καλά, έξω όχι και τόσο. Κύριε Βατόπουλε, τελευταίο ερώτημα. Σωστό, έχετε δίκιο. Έτσι, ανάποδα. Επειδή έρχεται και το τριήμερο και πολλοί κόσμος θα επιχειρήσει και θα πάει για πρώτη φορά μετά από καιρό στα όμορφα ελληνικά νησιά. Τις βόλτες στα περίφημα σοκάκια των ωραίων μας νησιών, να τις ξεχάσουμε?
Όχι, να μην τις ξεχάσουμε, να τις κάνουμε πιο αραιά. Εκπεριτροπή. Με το μέτρο. Μοναζικά. Μοναζικά μπορεί να τις κάνουμε. Διόδια. Πώς θα γίνει αυτό είναι λίγο δύσκολο. Έτσι, έτσι. Όπου βλέπουμε κόσμο, δηλαδή, θα πηγαίνουμε αλλού, καταλαβαίνετε. Πάς στο παράλληλο στενό, ρε παιδί μου. Θα ξεμοναχιαζόμαστε. Μάλιστα. Καλημέρα, κύριε καθηγητά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.